Πάμε Ροδόπη, είναι ο κύριος Στυλιανίδης. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Στυλιανίδη. Καλημέρα κύριε Αυτιά, καλημέρα σε όλους. Επειδή που μιλάτε για κοινωνικό τουρισμό, να βάλουμε και τη Θράκη στον κοινωνικό τουρισμό. Βέβαια. Έχει ανάγκη. Βέβαια, στον κοινωνικό τουρισμό είναι η Θράκη, είναι ο Εύρος με 10 νύχτες λόγω του προσφυγικού. Μεγάλη ενίσχυση, μας το έλεγε και ο Νίκος ο Μανδάνης. Και βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι η υπόθεση του κοινωνικού τουρισμού απλώνεται σιγά-σιγά σε όσο γίνεται περισσότερο κόσμο, γιατί στηρίζεται κόσμος από την εξέλιξη αυτή. Πολύ στηρίζεται και το ξέρετε. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό για περιοχές που δεν έχουν αυτή τη στιγμή μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ από τον τουρισμό, όπως είναι ο Εύρος, η Ροδόπη, η Ξάνθη, έτσι, να μπορέσουν να μπουν σε τέτοιου είδους εργαλεία, διότι και οι Έλληνες μαθαίνουν ένα άλλο πολύ ζωντανό κομμάτι της Ελλάδος, αλλά και τονώνεται την οικονομία μιας ακριτικής περιοχής που το έχει ανάγκη. Ακριβώς. Τώρα, έχω να πω το εξής, ότι με τον κοινωνικό τουρισμό πας σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος. Δηλαδή, είναι ενταγμένες όλες οι περιοχές, απλά είναι αυξημένες σε Λέσβο, Κο, Εύρο, Χίο, 10 βράδια, 12 σε Σάμο και 12 σε Βόρειο Εύβοια. Η Σάμος λόγω του σεισμού των 7,2 Ρίχτερ ήταν κάτι το απίστευτο. Πάμε τώρα στο θέμα της Ροδόπης. Είναι και η κυρία Μπακογιάννη στην Ροδόπη. Εσείς... Μόλις έφυγε. Μάλιστα. Ολοκληρώσαμε μια περιοδία πολύ σημαντική. Ναι. Και στον ορεινό όγκο στα μειονοτικά χωριά. Ναι. Αλλά και στην ιδιαίτερη μου πατρίδα εδώ στο Δήμο Μαρόνια στην Ξυλαγανή. Όπου εγγενιάσαμε, τιμήσαμε ουσιαστικά μία δασκάλα, την κυρία Πολιτσάκη Παπαδημητρίου, γιατί συνετέλεσε στο να ολοκληρωθεί ένα εξαιρετικό μουσείο, το οποίο ξεκίνησε η κυρία Μπακογιάννη ως Υπουργός Πολιτισμού και ολοκλήρωσα εγώ ως Υπουργός Παιδείας. Πολύ ωραία. Ένα μουσείο προσφυγικών επαγγελμάτων που είναι πλέον επισκέψιμο. Ακριβώς. Από τους συλλόγους και τα σχολεία όλης της Ελλάδος. Τι τρέχει τώρα στη Ροδόπη, κύριε Στυλιανίδη, τι συμβαίνει? Εσάς, τώρα σας κάνει το χρώμα του πολιτικού χάρτη και ρωτάτε, αλλά θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το ροζ του χάρτη της Ροδόπης δεν έχει ούτε ιδεολογικό ούτε πολιτικό πρόσημο. Θα έλεγα ότι είναι μία αποτύπωση στιγμής, διότι ακριβώς ένα μέρος της μουσουλμανικής μειονότητος επιδιώχθηκε επιτυχώς από κάποιους μηχανισμούς να χειραγωγηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εκλέξει πολύ συγκεκριμένους μειονοτικούς εκπροσώπους. Ποιοι ήταν αυτοί οι μηχανισμοί? Υπάρχει. Είπατε. Ποιοι ήταν αυτοί οι μηχανισμοί? Κοιτάξτε, οι μηχανισμοί αυτοί ξεκινούν και από το τουρκικό προξενείο και επεκτείνονται μέχρι το εξωτερικό. Αυτή είναι μια μάχη που δίνουμε τα τελευταία 20 χρόνια. Απλά τώρα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε το θάρρος να τραβήξει την κουρτίνα και να αναδείξει αυτά τα παιχνίδια που στείνονται. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το οποίο είναι η βασική αιτία που γίνεται κάτι τέτοιο είναι ότι η τουρκική εξωτερική πολιτική επιδιώκει μονίμως να επαναπροσδιορίσει συλλογικά το χαρακτήρα της θρησκευτικής μουσουλμανικής μειονότητας κατά τη συνθήκη της Λοζάνης σε εθνική τουρκική μειονότητα. Έτσι λοιπόν επιδιώκει να ελέγξει ή να χειραγωγήσει την συμπεριφορά μέρους του εκλογικού σώματος της μειονότητας, ναι, προκειμένου κάθε φορά τους εκλεκτούς να τους επιλέξει ο κόσμος να εκπροσωπήσει τη μειονότητα στο κοινοβούλιο. Αυτό αποτελεί παρέμβαση βεβαίως στα εσωτερικά του ελληνικού κράτους, όπως δεν το λέμε εμείς αυτό, όπως κατήγγυλαν τα στελέχη του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ τοπικά, η υποψήφια δήμαρχος του ΣΥΡΙΖΑ, κορυφαία στελέχη της τοπικής τους οργάνωσης, επί της ουσίας δείχνοντας ποια είναι η πραγματική εικόνα στην περιοχή. Αν η περιοχή είχε τα χαρακτηριστικά της υπολείπου Ελλάδος, ενδεχομένως το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας να προσέγγιζε το 60%, να ήταν και το μεγαλύτερο στην Ελλάδα. Εδώ όμως έχουμε μια ανοιχτή δημοκρατική κοινωνία, η οποία έχει κατοχυρώσει απόλυτα τα ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα και έχουμε το χρέος όλοι μαζί οι πολιτικοί, όλες οι πολιτικές δυνάμεις να την υπερασπιστούμε και να μην επιτρέπουμε παρεμβάσεις οι οποίες επηρεάζουν, ουσιαστικά κατευθύνουν, χειραγωγούν την ελεύθερη συνείδηση μουσουλμάνων συμπολιτών, οι οποίοι έχουν κάθε δικαίωμα να επιλέγουν και αυτοί με ιδεολογικά και πολιτικά κριτήρια και όχι με άλλα κριτήρια, όπως καταγγέλθηκε και από τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε φασαρία χθες, μεγάλη μεταξύ των κομμάτων για τις δηλώσεις του κυρίου Φίλη και ούτου καθεξής. Η δικιά σας εκτίμηση ποια είναι επί του θέματος? Για ποιες δηλώσεις είπατε? Για τη δήλωση του κυρίου Φίλη. Έγινε φασαρία μεταξύ των κομμάτων, μεταξύ Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, κοιτάξτε, και τα άλλα κόμματα κλπ. Εσείς τι εκτίμηση έχετε για τις δηλώσεις αυτές?
κοιτάξτε, ακούστε, το μικροκομματικό φλερτ, ναι, και η επιθυμία κάποιων να προσετεριστούν κάποιες ψήφους δεν πρέπει να ακυρώνουν τις βασικές αρχές της εθνικής πολιτικής. Είτε είναι αναπτυξιακή πολιτική αυτή, είτε είναι εθνική πολιτική. Οι δηλώσεις του κ. Φίλη εμάς μας προσβάλλουν ως στρατιώτες. Διότι ο κ. Φίλης ουσιαστικά εναρμονίστηκε με την αντίληψη εκείνη που θέλει να επαναπροσδιορίσει το χαρακτήρα μιας μειονότητος, ναι, η οποία ξεκάθαρα έχει αναγνωριστεί ως θρησκευτική και έχει προσδιοριστεί ως μουσουλμανική από τη συνθήκη της Λοζάνης και μάλιστα τότε με αίτημα της νεοτουρκικής πλευράς. Η Ελλάδα σέβεται τις συνθήκες και το διεθνές δίκαιο. Είναι η χώρα που έχει υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που δίνει βεβαίως το δικαίωμα στον καθένα να αυτοπροσδιορίζεται. Αλλά ξέρετε, οι μειονότητες δεν είναι δυνατόν να επαναπροσδιορίζονται συλλογικά σε ύστερο χρόνο. Διότι αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα τεινάζονταν στον αέρα η παγκόσμια ειρήνη, η σταθερότητα και η συνεργασία. Είπατε, μας προσβάλλουν οι δηλώσεις φίλοι. Κοντρόλ. Μας προσβάλλουν οι δηλώσεις φίλοι. Σας προσβάλλουν. Βεβαίως. Για ποιο λόγο σας προσβάλλουν, έτσι απλά να το καταλάβει ο κόσμος. Διότι αποκάλεσε ανεκτικά τουρκική την μειονότητα, κάνοντας ένα φλερτ, θα θένετε, με τους ψηφοφόρους αυτού του κομματιού της κοινωνίας μας, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για μια θρησκευτική μουσουλμανική μειονότητα, ναι, η οποία αποτελείται από τρία διαφορετικά εθνοτικά κομμάτια, από τους Πομάκους, τους Αθήγανους ή τους Ρωμά, όπως λέγονται, και από τους τουρκογενείς μουσουλμάνους, και ο χαρακτήρας της είναι καθαρά θρησκευτικός. Όταν λοιπόν αποδέχεσαι τους ισχυρισμούς κάποιων ξένων κέντρων που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία της εποχής για να παίξουν τα δικά τους παιχνίδια, δεν μπορεί να μπαίνουμε εμείς σε αυτή τη λογική τώρα για οποιαδήποτε ψήφο και για οποιοδήποτε μικροκομματικό συμφέρον. Και ορθώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός τράβηξε την κουρτίνα και έδειξε στον ελληνικό λαό ποιο είναι το πραγματικό τοπίο εδώ στη Θράκη. Η Θράκη δεν χρειάζεται τέτοιες ρητορικές, ούτε εξάρσεις ακραίες. Η Θράκη χρειάζεται να προστατεύσει το μοντέλο ανοιχτής κοινωνίας που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια, το οποίο αποτελεί πρότυπο για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Η Θράκη χρειάζεται αναπτυξιακές πολιτικές που θα εντάξουν ισότιμα το σύνολο του πληθυσμού της, θα δώσουν ίσες ευκαιρίες και θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις να συνεχίσουμε να ζούμε όλοι ειρηνικά και δημιουργικά. Ο κύριος Φίλης καλύφθηκε από το κόμμα του και από τον κύριο Τσίπρα και άλλους επιτελείς του κόμματος. Εκτιμάται ότι έπρεπε να τεθεί εκτός ψηφοδελτίων ο κύριος Φίλης. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Λέω όμως ότι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική και καλά θα κάνει να ακούει και τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ της Τράκης. Δεν τον ακούει. Βιώνει τα προβλήματα και τις δυσκολίες όλα τα τελευταία χρόνια. Διότι εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίθεση, έτσι, ανάμεσα σε αυτά που έχουν υποθεί από στελέχη του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία ξαφνικά τα έχουν εξαφανίσει τις τελευταίες μέρες, και ανάμεσα στις συμπεριφορές που επιδεικνύει ο κεντρικός ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί χθες καταγγείλανε και εμένα και την κυρία Μπακογιάννη, που κάναμε την περίοδο, πήγαμε να εκβιάσουμε τη μειονότητα. Εμείς δεν εκβιάζουμε κανέναν. Εμείς απευθυνόμαστε στους συμπολίτες μας ελεύθερα, τους παρουσιάζουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για την ανοιχτή κοινωνία και έχουμε και την ευθύνη να διασφαλίσουμε το πλαίσιο ελευθερίας μέσα στο οποίο αυτοί θα επιλέξουν. Και νομίζω ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα επιλέξουν την παράταξη εκείνη η οποία πραγματικά δίνει ευκαιρίες και μέχρι τώρα έχει αποδείξει ότι ενδιαφέρεται για τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Κύριε Στυλιανίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Όσες και φορές... εγώ, κύριε, αυτιά που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία και επειδή είστε κάθε μέρα πάνω σε θέματα χρηστικά και πραγματικά αναπτυξιακά που αφορούν την αναβάθμιση του βιωτικού επίπεδου του συνόλου των Ελλήνων και ορθώς κάνετε, θα ήθελα πάντα στο μυαλό σας να έχετε την Θράκη, τις δυνατότητές της, τις ευκαιρίες που δίνει και σε επενδυτές αλλά και σε επισκέπτες και πραγματικά να συμβάλλετε με το λόγο σας και σε αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ θερμά. Κάθε φορά που έχω βρεθεί ή στη Ροδόπη ή στην Αλεξανδρούπολη ή στην Ξάνθη ή οπουδήποτε αλλού, αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα. Είναι η αγάπη του κόσμου τόση. Να ξέρετε ότι... Μας προστάτε μία επίσκεψη εδώ. Προστάτε μία επίσκεψη. Έχουμε κανονίσει, θα έρθω. Γιατί... Βεβαίως, βεβαίως. Θα πρέπει να έρθετε με το επιτελείο σας για να αναδείξετε με τους συνεργάτες, τα ιδιαίτερα μπράβο, αναπτυξιακά και επενδυτικά κίνητρα, βεβαίως, που παρέχει αυτή τη στιγμή η περιοχή. Διότι είμαι βέβαιος τότε ότι το δικό σας κοινό θα ανακαλύψει ένα κόσμο καινούριων ευκαιριών. Διότι η αναβάθμιση γεωπολιτική που έχουμε υποστεί, θετικά το λέω, τα τελευταία χρόνια, με την αναβάθμιση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, με τους αγωγούς, με την ανάδειξη κάποιων τουριστικών περιοχών, οικολογικών περιοχών κτλ.,
δίνει φοβερές ευκαιρίες στον επισκέπτη και στον επενδυτή. Ακριβώς. Θα ήταν λοιπόν σημαντικό να τα αναδείξουμε όλα αυτά. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ θερμά. Ακούσατε, κύριε Μητρόπουλε, κύριε Μουζάκη.